Για αυτή την εγκύκλιο, εσείς ως ΠΟΕΔΗΝ, κύριε Θεοδωσάκη, που είσαστε πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕΔΗΝ, τι λέτε, πώς το σχολιάζετε? Καλημέρα κύριε Δουλειεράκη, καλημέρα στους ακροατές. Η εγκύκλιο που εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας δείχνει το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζουν τα νοσοκομεία, οι δομές της δημόσιας υγείας και ειδικά στην Βόρειο Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα. Δείχνει ότι και ότι η πανδημία πάλι επανέρχεται δρυμύτερη, αλλά και τα προβλήματα στη δημόσια υγεία ξαναβγαίνουν στην επιφάνεια ακόμα πιο δυναμικά. Πραγματικά και ελλείψεις υπάρχουν σε προσωπικό και η οργάνωση η οποία σχεδιάζεται από το Υπουργείο Υγείας δεν είναι αυτή που πρέπει να είναι, με αποτέλεσμα πέρα από τις συνθήκες εργασίας οι οποίες υπάρχουν στις δομές είναι το μάρμαρο να το πληρώνουν οι πολίτες, κυρίως αυτοί που είναι νοκόβοι περιστατικά. Πάντως, εγώ δεν θα περίμενα να έβγαινε μια τέτοια εγκύκλιο. Σαν πολίτης, απλά το λέω με την κοινή λογική, κύριε Θεοδωσάκη. Εάν θυμηθώ αυτά τα οποία άκουγα μέχρι σήμερα, εγώ δεν θα πάω στον προηγούμενο υπουργό, θα πάω στο σημερινό τον υπουργό, ο οποίος έλεγε, και δεν είναι μόνο ο σημερινός υπουργός υγείας, που λέγανε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ότι το εσύ άντεξε, το εσύ αντέχει, το εσύ θα αντέξει. Ότι ενισχύεται με προσωπικό, αλλά αν ενισχύει, μισό λεπτό. Χωρίς να φανώ ότι λέμε τα τετριμένα βάσει πραγματικά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κάνει όλο το προσωπικό, όλοι οι εργαζόμενοι. Στην Βόρεια Ελλάδα όμως η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Δηλαδή όταν δεν υπάρχουν δομές, όταν δεν υπάρχει προσωπικό και αναγκάζονται ακόμα και χειρουργικές αίθουσες να μετατραπούν σε αίθουσες νοσηλείας COVID, μονάδα COVID, φαντάζεστε λοιπόν ότι δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν τα χειρουργεία. Αυτή η εγκύκλιος αφορά τα νοσοκομεία δημόσια, ιδιωτικά, κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. Εμείς αυτό που ξέρουμε ότι η εγκύκλιος αφορά τα δημόσια νοσοκομεία. Στο σύνολό τους εννοείται. Ακόμα δεν γνωρίζουμε το τι γίνεται, ούτε τι προσφέρει, ούτε τι θα προσφέρει. Εμείς μιλάμε για τις δομές της δημόσιας υγείας που αίθουσες ανανύψεις χειρουργείων μετατρέπονται σε μονάδες COVID, γιατί οι ανάγκες είναι τεράστιες, με αποτέλεσμα να βγει και αυτή η εγκύκλιο που λέει μειώστε τα χειρουργεία μέχρι το 80% για να αντιμετωπίσετε τα περιστατικά COVID. Μάλιστα. Το πρόβλημα είναι όμως ότι πολλοί ασθενείς, και αν βάλουμε και το προηγούμενο χρονικό διάστημα αναμονής, αυτή τη στιγμή έχουν ξεπεράσει κάθε όριο ιατρικής και νοσηλευτικής παρέμβασης, με ό,τι συνεπάγεται για τον καθένα. Δηλαδή? Να μειωθούν τα χειρουργεία να αντιμετωπίσουμε τον COVID. Και οι άνθρωποι αυτοί τι θα γίνουν? Η αλήθεια είναι ότι στο 20μηνο το οποίο προηγήθηκε και είναι και παραπάνω, πήγαν αρκετά πράγματα πίσω. Ακριβώς, είναι το τωρινό. Αν βάλουμε και τα πίσω, έχουμε αναμονές πλέον χιλιάδων ανθρώπων. Μάλιστα. Τι θα γίνει λοιπόν με αυτούς τους ανθρώπους? Πώς θα αντιμετωπιστούν? Θα προσφύγουν όλοι στον ιδιωτικό τομέα? Έχουν την οικονομική δυνατότητα? Υπάρχουν λοιπόν τεράστια προβλήματα τα οποία χρειάζονται άμεσης αντιμετώπισης. Και από την άλλη, εγώ το βάλω και αυτή την παράμετρο, θα πρέπει να το εξανασκεφτούν ακόμα μια φορά οι συμπολίτες μας. Η μόνη λύση αυτή τη στιγμή πιο γρήγορης αποκλιμάκωσης της περίοδου που περνάμε είναι τα μέτρα προστασίας και το εμβόλιο. Και από την άλλη το κράτος να ενισχύσει όσο μπορεί περισσότερο το Εθνικό Σύστημα Υγείας για να ανταπεξέλθουμε και στα περιστατικά COVID και στα περιστατικά no COVID. Ναι, τώρα κοιτάξτε να δείτε πώς τα λέτε εσείς. Μέτρα προστασίας, εμβόλιο, όπως επίσης και προσλήψεις προσωπικού. Αντί όμως να ακούμε αυτά, λέει ο Υπουργός, και δεν ξέρω πού είναι η αλήθεια και πού είναι το ψέμα, διότι όλα αυτά είναι μια κλωστή, κύριε Θεοδωσάκη. Εμείς που τα βλέπουμε απ' έξω, μια λεπτή κλωστή, ισορροπούμε πάνω σε αυτή, εσείς που είσαστε από μέσα. Δεν ξέρω αν εσείς τα λέτε επίτηδες, δεν ξέρω αν εσείς κάνετε τι κάνετε και πώς τα λέτε. Αλλά προσέξτε να θα το αναρωτιότανε βάσει της κοινής λογικής ο καθένας από εμάς. Όταν ακούσανε Υπουργό να σου λέει ότι ξέρετε, Το σύστημα υγείας έχει ενισχυθεί αυτή την ώρα και όπου υπάρχει μεγάλη ανάγκη θα γίνει η επίταξη κάποιων γιατρών, αμέσως αμέσως πέφτει σε μια πρώτη καραμπόλα. Δεν ξέρω όμως που είναι η αλήθεια, που αυτά τα δύο πράγματα συγκλίνουν, να το ολοκληρώσω. Λέει ότι ξέρετε
είσαστε εντάξει, έχουν γίνει προσλήψεις και μάλιστα μου δίνει την αίσθηση ότι προσπαθεί και να βοηθήσει και να σας στηρίξει περισσότερο, γιατί ακόμα και εκτός προϋπολογισμού προχθές σας έταζε κάποια επιδόματα σε όλους τους αγιονομικούς. Εγώ τι να πιστέψω και τι να κρατήσω. Να ξεκινήσω από το τελευταίο. Το επίδομα δεν έχει να κάνει με την αντιμετώπιση των προβλημάτων παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Το επίδομα το οποίο δίνει υποτίθεται είναι μια αναγνώριση σε τόσο χρόνια και ειδικά την τελευταία περίοδο τη μάχη την οποία δίνουμε μέσα στα νοσοκομεία. Το θέμα, κύριε Δουλειράκη, είναι το εξής. Ότι καθημερινά βλέπουμε ότι οι εισαγωγές στα νοσοκομεία αυξάνουν δραματικά. Ότι οι ανάγκες κρεβατών ανεβαίνουν δραματικά. Κάθε μέρα βλέπουμε ότι οι διασωληνωμένοι δυστυχώς αυξάνονται. Βλέπουμε ότι οι θανάτοι από τον COVID αυξάνονται καθημερινά. Τώρα, το πόσο έχει στερηθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας, εγώ δεν θέλω ούτε να μηδενίζω τίποτα, ούτε να μην. Ποτέ δεν υπήρξα, λέω, υπερβολές ή πράγματα τα οποία δεν στέκουν. Έχει υπάρξει κάποιο προσωπικό και αυτό βέβαια όχι μόνιμο, εν πάση περιπτώσει το ξεπερνάμε για την ώρα. Δεν φτάνει. Δυστυχώς οι ανάγκες είναι τόσο μεγάλες που δεν φτάνουν. Τι είναι αυτά σου, ναι. Εδώ αν είχαμε εκείνα όλα τα μέτρα και να ήταν μέτρα οριζόντια για όλους, φαντάζομαι βάσει της κοινής λογικής ότι δεν θα ήταν έτσι τα πράγματα. Ο κορονοϊός δεν κολλάει μόνο τον εμβολιασμένο ή τον ανεμβολίαστο, δεν κολλάει μόνο στο γραφείο ή στο δρόμο, δεν κολλάει μόνο τον όρθιο ή τον καθιστό. Έχει τα δικά του τα δεδομένα και αυτά τα έπρεπε να τα έχουμε λάβει υπόψη μας. Πάμε σε νοσοκομεία ουσιαστικά με αυτή την κίνηση και την απόφαση και την εγκύκλιο που έστειλε η κυρία Γκάγκα το τελευταίο ερώτημα σε νοσοκομεία μόνο COVID, για άλλη μια φορά κυρίως στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Η εγκύκλιο αφορά όλα τα νοσοκομεία. Προφανώς όπου βλέπουμε και ευτυχώς η υγειονομική περιφέρεια τη δική μας τουλάχιστον όσο αφορά την πίεση του συστήματος υγείας, δηλαδή οι εισαγωγές σε ανάγκη κρεβάτια μονάδων, είναι πολύ λιγότερη μέχρι σήμερα που μιλάμε από την υπόλοιπη Ελλάδα. Ας ευχηθούμε, άρα δηλαδή, για μας δεν πρέπει να γίνει καμία μείωση των χειρουργείων, πέρα βέβαια ότι είναι υπαρκτό το πρόβλημα, αυτό που είπε η κυρία Παπαϊώνα όσο αφορά τους αναισθησιολόγους, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και δεν ξέρω πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί. Αλλά από τη στιγμή που αντέχει το σύστημα, θα πρέπει να εξυπηρετούνται και όλοι οι υπόλοιποι ασθενείς που χρήζουν άλλου είδους αντιμετώπιση και άλλες υπηρεσίες υγείας. Δυστυχώς όμως, εκεί που υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Όλα θα πάνε πίσω για να αντιμετωπίσουμε την πανδημία. Ας ευχηθούμε στη υγειονομική περιφέρεια τη δική μας να μην χρειαστεί να εφαρμοστεί αυτή η εγκύκλιο. Τώρα, υγεία και νοσοκομεία με ευχές, φαντάζομαι ότι δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί σε ό,τι έχει να κάνει με την περίθαλψη και την παροχή υπηρεσιών να πάνε μαζί-μαζί, να περπατήσουν χέρι-χέρι. Να ευχηθώ περαστικά σε εσάς και εσείς περαστικά σε μένα είναι άλλο πράγμα. Αλλά για την αντιμετώπιση στα νοσοκομεία είναι άλλο πράγμα. Έτσι? Είναι άλλο πράγμα. Φυσικά και είναι άλλο πράγμα. Και γι' αυτό λέγαμε από την πρώτη μέρα της πανδημίας ότι έπρεπε να υπάρχει ένα διαφορετικό σχεδιασμό, έπρεπε να ενισχυθεί η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ώστε τα περιστατικά, εγώ είναι προσωπική μου άποψη, πιστεύω ότι έχουμε και αρκετούς θανάτους στην Ελλάδα λόγω ότι δεν υπάρχει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, δηλαδή τα περιστατικά αργούν να πάνε στο νοσοκομείο. Όταν φτάσουν στο νοσοκομείο η κατάστασή τους είναι πάρα πολύ επιβαρημένη δυστυχώς. Άρα και η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας έχει σημαντικό κομμάτι και θα μπορούσε να παίξει σημαντικό κομμάτι στην πανδημία. Δυστυχώς δεν έχουμε και την πρωτοβάθμια φροντίδα που πρέπει το να έχουμε. Είναι λοιπόν αλυσίδα τα προβλήματα. Εκτιμώ ότι η αντιμετώπιση θα είναι πάρα πολύ δύσκολη γιατί και οι λήψεις υπάρχουν και στο σχεδιασμό υστερούμε. Λοιπόν. Το πάθημα δεν έγινε μάθημα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Ό,τι λέγαμε πριν από 10, 15, 20 μήνες, αλλά εγώ θα πω 10-15 μήνες, γιατί στην αρχή εντάξει δεν ξέρεις, μαθαίνεις, πας μπροστά, έχεις το χρόνο να το μάθεις, φαίνεται ότι το ξαναβρίσκουμε και πάλι μπροστά μας. Εσείς από την πλευρά σας τι λέτε, κύριε Βρυσέλη, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Δουγεράκη, άκουγα τον συνάδελφο τον κύριο Θοδωσάκη. Κοιτάτε να δείτε, η κατάσταση είναι αυτή που περιέγραψε, ότι στην υγειονομική περιφέρεια Κρήτης προφανώς μπορεί να μην υπάρχει αυτή η πίεση, αλλά μόνο η λίστα αναμονής των χειρουργείων μόνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο είναι 5.500 περίπου κόσμος που περιμένει να χειρουργηθεί, όταν το 2018 ήταν περίπου 3.000.
Αυτό σημαίνει ότι τα νοσοκομεία με ευθύνη της κυβέρνησης είχαν και έχουν μετατραπεί σε μονοθεματικά και βεβαίως η ανάγκη του κόσμου να χειρουργηθεί πρέπει να συνδυάζεται και με την υποχρέωση της πολιτείας να στελεχώσει τα νοσοκομεία με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Αυτό που αν θέλετε αποδεικνύεται όμως περίτρανα είναι ότι αυτή η απόφαση της κυβέρνησης είναι επικίνδυνη, ουσιαστικά πρέπει είναι απαράδεκτη και βάζει σε κίνδυνο την υγεία δεκάδων χιλιάδων ασθενών ακόμα και στην υγειονομική περιφέρεια Κρήτης που αν θέλετε τα δεδομένα δεν είναι ακριβώς τα ίδια όπως στην υπόλοιπη Ελλάδα αλλά υπάρχει τεράστιος όγκος κόσμου που περιμένει να χειρουργηθεί την ίδια ώρα που τα υπόλοιπα νοσοκομεία του νησιού μας ουσιαστικά με ευθύνη της κυβέρνησης δεν μπορεί να λειτουργήσουν ακόμα και για απλά ζητήματα. Αν θέλετε και με αυτό αποδεικνύεται και με τη μετακίνηση προσωπικού ιατρικού που πάει από νοσοκομείο σε νοσοκομείο και βεβαίως προσωπικού νοσηλευτικού που πάει από νοσοκομείο σε εμβολιαστικά κέντρα για να στελεχωθούν, αν θέλετε, οι υπηρεσίες που έπρεπε η πολιτεία να στελεχώσει. Είπε πάντως η αναπληρωτή υπουργός ότι δεν μείνει πίσω κανένα σοβαρό περιστατικό, έτσι, να μην το ξεχνάμε αυτό. Εντάξει, το αυτονόητο είπε ότι τα επίγοντα όταν άλλος πεθαίνει, ας πούμε, θα τον βάλει στο χειρουργείο. Αλλά την ίδια ώρα έχει την ίδια αξία και νομίζω αυτό το κατανοεί κανένας και τα χρόνια περιστατικά που δημιουργούν σοβαρά προβλήματα οικογενειακά και προσωπικά. Και είναι και υποκριτικό το ενδιαφέρον και της υφυπουργού της κυρίας Γκάκα και όλη της κυβέρνησης όταν την ίδια ώρα δείχνουν το ενδιαφέρον τους και έχουν πετσοκόψει από το νέο προϋπολογισμό που κουβεντιάζεται αυτό το διάστημα στη Βουλή 348 εκατομμύρια σε σχέση με τις αντίστοιχες μεταβιβάσεις του 2021. Μόνο στα νοσοκομεία έχει μειωθεί ο προϋπολογισμός κατά 140 εκατομμύρια ευρώ και αντίστοιχα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Τότε για τι πράγμα μιλάμε όταν αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση και οικονομικά και σε οικονομικούς πόρους και σε πόρους βέβαια ανθρώπινου δυναμικού είμαστε λιγότεροι από ό,τι ξεκινήσαμε να δίνουμε αυτή τη μάχη. Κύριε Βρυσαλή, ενδεχόμενα να λαμβάνετε αυτή η απόφαση γιατί ίσως να μην θέλει, το έχετε τονίσει κατά κόρον μέσα από το πλαίσιο της εκπομπής, μέσα από τη συχνότητα του 984, ότι δεν ανανεώνονται συμβάσεις συμβασιούχων, επικουρικών κλπ. Ενδεχόμενα λοιπόν να μειώνονται εξαιτίας του ότι δεν θέλει να ανανεώσει αυτές τις συμβάσεις σε όλα τα πόστα του κάθε νοσοκομείου. Από τη μία είναι κοινική ομολογία κύριε Δουγεράκη ότι 18-20 μήνες μετά δεν έχει ενισχυθεί καθόλου το σύστημα υγείας. Από την άλλη με απόφαση δικιά της 6.000 μάχημοι υγειονομικοί μέχρι τέλος του Αυγούστου με επιστημονική κατάρτιση μεγάλη τους έχει βγάλει με ευθύνη δικιά της εκτός συστήματος υγείας. Και ετοιμάζεται πάλι τέλος του Δεκέμβρη άλλοι 6.000 εργαζόμενους σε μισό. 6.000 μάχημοι υγειονομικοί βγήκαν εκτός τον Αύγουστο. Λέτε με μεγάλη εμπειρία. Μιλάτε για τι ειδικότητες? Από γιατρούς, νοσηλευτές, μεταφορείς, βοηθούς θαλάμου, εργαστηριακούς εργαζόμενους στα εργαστήρια. Μιλάμε για το σύνολο των ειδικοτήτων πανελλαδικά. Συμβασιούχοι ήταν και επικουρικοί. Ήταν μόνιμοι και επικουρικοί εργαζόμενοι που δεν είχαν εμβολιαστεί και με πρόσχημα τον μη εμβολιασμό τους η κυβέρνηση βρήκε σε μια νύχτα να πετάξει εκτός συστήματος υγείας 6.000 εργαζόμενους. Την ίδια ώρα ετοιμάζεται να πετάξει. Οι οποίοι δεν αντικαταστάθηκαν. Έχουν αντικατασταθεί ένα πολύ μικρός αριθμός που βεβαίως οι συνάδελφοι αυτοί που έχουν έρθει μέχρι να μάθουν τους χώρους την εργασία σε 3 μήνες ή το αργότερο σε 6 θα φύγουν. Δηλαδή έχουμε φτάσει στο ακόμα χειρότερο σημείο να μιλάμε για συμβάσεις όταν μιλάγαμε για ένα χρόνο, δύο χρόνια. Τώρα μιλάμε για 3 μήνες και αύριο μεθαύριο ποιος ξέρει για πόσων ωρών συμβάσεις θα μιλάμε στα νοσοκομεία όπως γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επειδή σας διέκοψα και είπατε και μέχρι τέλους Δεκεμβρίου έως το Μάρτιο. Είναι άλλοι περίπου 6.000 που ετοιμάζονται να βγουν τον δρόμο της εξόδου γιατί η κυβέρνηση έχει επιλέξει να βάλει πάλι τους εργολάβους στα νοσοκομεία και τέλος του Μάρτη άλλοι 150 εργαζόμενοι που τελειώνουν οι συμβάσεις τους επικουρικό προσωπικό με παρατάσεις που και αυτοί κινδυνεύουν να χάσουν τη δουλειά τους.
Καταλαβαίνει κανένας, κύριε Δουλγιαράκη, ότι καμιά πρόθεση δεν είχε η κυβέρνηση να στηρίξει το δημόσιο σύστημα υγείας, αλλά να τροφοδοτήσει πλουσιοπάροχα τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Δεν είναι τυχαίο ακόμα και τώρα, στο τέταρτο κύμα πανδημίας, με τόσες χιλιάδες ανθρώπους που περιμένουν να χειρουργηθούν, δεν επιτάσσει τον ιδιωτικό τομέα. Δεν τον επιτάσσει, ίσα ίσα δίνει χοντρό χρήμα στους διπλασιασμούς των ποσότητων ΜΕΘ και την ίδια ώρα φέρνει γιατρούς της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του ιδιωτικού τομέα στα νοσοκομεία, όταν οι ίδιοι αυτοί οι εργαζόμενοι είναι πολύτιμοι στην κοινότητα, εκεί δηλαδή που είναι ο κόσμος και υπάρχει απουσία κρατικής δομής. Και όταν ξέρουμε τουλάχιστον ο καθένας από εμάς μέσα από την δική του την περιπέτεια υγείας ή από αυτά τα οποία ακούμε από εσάς και από τους ειδικούς, πώς προληπτικά η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας μπορεί να βοηθήσει τον κάθε ένα από εμάς και να κρίνει αν θα πρέπει στη συνέχεια να πάμε στο νοσοκομείο ή όχι, έτσι. Είναι κάτι που το ξεχάσαμε, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Συνειδητά το ξέχασε η κυβέρνηση και όλες οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί όταν μιλάμε για πρωτοβάθμια σύστημα υγείας και αν θέλετε δωρεάν σύστημα υγείας για όλο το λαό, σημαίνει καταρχήν πρόληψη. Και η πρόληψη προφανώς έχει κόστος. Και αυτό το κόστος δεν είναι τεθειμένη καμιά κυβέρνηση να το δώσει και να το αναλάβει. Δεν είναι τυχαίο ότι οι επιστήμονες λένε ότι ο κρίκος μετάδοσης του κορονοϊού, αν δεν σπάσει στην κοινότητα, αν δεν σπάσει στα σχολεία, αν δεν σπάσει στους χώρους εργασίας, αν δεν σπάσει στους χώρους εκπαίδευσης, δεν θα σπάσει έξω από τα νοσοκομεία. Όταν κάποιος υποχρεωθεί να έρθει στο νοσοκομείο, σε μεγάλο βαθμό θα γίνει και εισαγωγή. Μάλιστα. Άρα ας μην λένε όλοι αυτοί που βγαίνουν τα παπαγαλάκια, κυβερνητικά στελέχη ή στελέχη κεντρικά και τοπικά, που λένε ότι εμείς πήραμε όλα τα μέτρα και κόφτε το κεφάλι σας, όπως είπε ο κύριος Γεωργιάδης, ότι θα κάνετε από εδώ και πέρα. Μάλιστα. Εμείς, επειδή έχουμε κόψει το κεφάλι μας και επειδή έχουμε θρυνήσει και νεκρούς, κυρία Δουλγιαράκη, υγειονομικούς, πρόσφατα η συναδέλφια, η νοσηλεύτρια που έχασε τη ζωή της μετά από τα επανειλημμένα πρωινύχτα, ζητάμε δικαίωση, ζητάμε, αν θέλετε, αυτός ο αγώνας που δίνουμε, η πολιτεία να τον εκτιμήσει. Και δεν τον εκτιμάει γιατί μας θεωρεί αριθμούς. Βάζουμε ένα λιθαράκι ακόμα παραπάνω σε αυτό που λέμε. Στην αρχή λέγαμε άλλο πίστη, άλλο υγεία. Τώρα βάζουμε άλλο πολιτικό κόστος, άλλο υγεία. Θα προσθέσουμε και το άλλο κόστος, άλλο υγεία. Νομίζω ότι κάθε μέρα θα συμπληρώνουμε και κάτι παραπάνω. Άλλο υγεία, άλλο όλα τα υπόλοιπα, ναι. Βεβαίως, και η κατάσταση δεν πάει άλλο. Εδώ πρέπει και οι εργαζόμενοι με άλλες κοινωνικές ομάδες να διεκδικήσουν το αυτονόητο. Να διεκδικήσουν να έχουν σύστημα υγείας για όλο το λαό, να έχει προσωπικό το νοσοκομείο, να γίνονται τα χειρουργεία όταν πρέπει να γίνονται, να μην περιμένουν χρόνια και χρόνους να χειρουργηθεί ο κόσμος, και βεβαίως ταυτόχρονα να απαιτήσει εδώ και τώρα ένα καθολικό εμβολιαστικό πρόγραμμα τέτοιο που, αν θέλετε, και τους πιο δύσπιστους ή αυτούς που φοβούνται να πιστούν να εμβολιαστούν. Με παράλληλα και άλλα αναφέρεστε, μέτρα, βεβαίως, στους χώρους εργασίας. Σας. Δεν μπορεί να έχονται στα νοσοκομεία, στους χώρους εκπαίδευσης, στα καρτέλες ο κόσμος. Αναφέρεστε και, λέει, και σε δικούς σας εργαζόμενους, συναδέλφους, υγειονομικούς, ότι θα πρέπει να εμβολιαστούν. Αναφέρεστε σε όλους. Είναι οριζόντιο αυτό το οποίο λέτε, έτσι. Βεβαίως, σε όλους τους εργαζόμενους, και μας γεμίζει, αν θέλετε, και αν θέλετε και μηδίασμα αυτό που είπε ο κύριος Σκέρτσος, ότι τελικά ορισμένες και επαγγελματικές ομάδες δεν κολλάνε και άλλες κολλάνε. Κοιτάξτε να δείτε, αυτά είναι αστεία πράγματα. Αυτά είναι αστεία πράγματα για να δικαιολογήσουν ακριβώς μια πολιτική που έχει αποτύχει και στον χώρο της υγείας. Αυτό που είπατε πριν από λίγο, και εκεί το κλείνω, ότι αυτό το οποίο λέτε, υποχρεωτικός ο εμβολιασμός ή εμβολιασμός σε όλους, αυτό θα έπρεπε να είναι το μέλημα που αφορά απαντές από εσάς, σε μένα, τον κάθε ένα, μέσα στα νοσοκομεία, έξω από τα νοσοκομεία, σε όλους τους χώρους, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το κύμα. Αυτό που θέλω να τονίσω, να σας πω, ότι χρειάζεται ένα τέτοιο εμβολιαστικό πρόγραμμα που θα πείθει και δεν θα υποχρεώνει και δεν θα εξαναγκάζει. Που αυτό η κυβέρνηση δεν αλλάζει, δεν το αυτό έκανε που είπατε, για τους δικούς της λόγους. Μπορεί να το διαχειρίστηκαν κανένα λάθος, αλλά δεν αλλάζει αυτό που είπατε, ότι θα πρέπει να είμαστε άπαντες εμβολιασμένοι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βρύσαλη. Καλημέρα σας. Καλημέρα, από το 984.